ένας χρόνος που δεν έχει πάρθει ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο ώστε να ανοίξουν οι σχολές μας την ασφάλεια. Ένας χρόνος που οι φοιτητές δεν κάνουμε κανένα ουσιαστικό μάθημα ή με ποιότητα, που αυτή τη στιγμή είμαστε με την τηλεκπαίδευση, που δεν έχει πάρθει ούτε ένα μέτρο ώστε να έχουμε σχολές ασφαλείς, ώστε να μπούμε στα αμφιθέατρα να κάνουμε μάθημα. Την ώρα που υπάρχουν φοιτητές πρωτοετής που δεν έχουν δει καν το αμφιθέατρο από κοντά. Λοιπόν, σε όλη αυτή την κατάσταση, λοιπόν, τον ένα χρόνο που η κυβέρνηση είχε το χρόνο να πάρει μέτρα, ίσα-ίσα, αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε, που έφερε ένα καινούργιο νομοσχέδιο κατάπτυστο για την ανώτατη εκπαίδευση, όπου μάλιστα βρήκε και λεφτά 30 εκατομμύρια ευρώ να ξοδέψει και την είδηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας μέσα στις σχολές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια δραστηριότητα πολιτική μέσα στα πανεπιστήμια, που αποσκοπεί ούτε καν διαπιστώνεται των φοιτητών ή να καλύψει τις ανάγκες μας σε μόρφωση και εκπαίδευση ολοκληρωμένη, αλλά για να χτυπήσει τους φοιτητικούς μας συλλόγους, να χτυπήσει τον οργανωμένο αγώνα των φοιτητών και τη διεκδίκηση. Αυτή τη στιγμή εμείς λέμε πως τα αιτήματά μας είναι δίκαια, ο αγώνας είναι κοινός. Φαίνεται στόχος της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή απέναντι και ενάντια στους φοιτητές και με τα γεγονότα που εκτελήθηκαν στο Αμφιθήτα, όπου μπήκανε μέσα τα ΜΑΤ και χτύπησαν τους φοιτητές όπου και συλλάβανε και 31 συναντέλφους μας. Εμείς εναντιωνόμαστε, δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Λέμε ότι το νομοσχέδιό τους θα μείνει στα χαρτιά, οι φοιτητές δεν είναι εγκληματίες. Και εδώ πέρα τα αιτήματά μας να ανοίξουν οι σχολές, να καταργηθεί το νομοσχέδιο, να γίνονται ακόμα και rapid test μέσα στα πανεπιστήμια, να γίνονται μαθήματα με ολιγάριθμα κλιμάκια, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι και των ιδρυτών της Λαμίας, του δημόσιου, και να μπορούν να μπουν οι φοιτητές να ξεκινήσουν σαν άνθρωποι τα μαθήματά τους, είναι εφικτό και αυτή τη στιγμή συγκρούεται με τα συμφέροντα και της κυβέρνησης και των προηγούμενων υποθέτων που εννοείται πήγανε στη σκητάλη, να κάνουν ένα πανεπιστήμιο σούπερ μάρκετ, ένα πανεπιστήμιο μαγαζί, όπου όλο και η γνώση θα φέρει από το πτυχίο. Παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπουμε την ισοτίμηση πτυχίων πανεπιστημίων με ιδιωτικών κολεγίων, όπου η γνώση φέρει από το πτυχίο, τα πτυχία μας όλο και διαλύονται. Και εξασφαλίζεται η πελατεία στις σχολές διάρκειας. Οπότε εμείς λέμε ότι ονόμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, είναι μια πολύ δίκαια μάχη μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Καλούμε κάθε φοιτητή να δώσει το παρόν και να συνεχίσει εδώ να συσπηρώνει στους συλλόγους, στις επιτροπές και να συμμετέχει. Και θα συνεχίσουμε δυναμικά τον αγώνα μας για ανοιχτές σχολές και πανεπιστήμια, σπουδές με αξιοπρέπεια.